Καλημέρα και από μένα. Αρχικά να ευχαριστήσουμε θερμά το Κομμουνιστικό Κόμμα για την πρωτοβουλία του αυτή και την ευκαιρία που μας δίνει να απλώσουμε τη φωνή μας τόσο μακριά και να ανταλλάξουμε εμπειρίες ώστε να βγουν κρίσιμα συμπεράσματα. Ως πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού μου, του χωριού Γαλατά, στον ομό Ηρακλείου της Κρήτης, εκπροσωπώ σήμερα τα προβλήματα όλης της περιοχής όπου χτυπήθηκε βαριά από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 και οι συνέπειές του είναι καταστροφικές. Μάλιστα, ο Δήμος Μινώα Παιδιάδας, στον οποίο ανήκει το χωριό μας, και ολόκληρος ο Δήμος έχει ανεπανόρθωτες ζημιές. Υπάρχουν χωριά που καταστράφηκαν ολοσχερών, όπως και το δικό μας. Αυτός λοιπόν ο Δήμος κεντρώνει τώρα τα φώτα πάνω του, διότι είναι σε εξέλιξη εκεί η κατασκευή του νέου διεθνές αεροδρομίου στο Καστέλι. Σήμερα, 1,5 χρόνο μετά το σεισμό, η κατάσταση παραμένει ζωφερή, αφού και οι ελάχιστες υποδομές που υπήρχαν έχουν καταστραφεί, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των σπιτιών του χωριού μας. Οι αριθμοί τα λένε όλα. Από τα 130 σπίτια, τα 120 είναι ακατάλληλα. Κόκκινα, κατεδαφιστέα δηλαδή, και κίτρινα επισκευάσιμα. Ενώ οι κίσκοι που τοποθετήθηκαν δεν καλύπτουν με δυσκολία το 20% των αναγκών. Με αποτέλεσμα, πολλοί κάτοικοι να μένουν ακόμα σε ακατάλληλα σπίτια ή να αποφασίζουν να επιστρέψουν στα ακατάλληλα σπίτια τους, αφού 18 μήνες μετά δεν έχει πραγματοποιηθεί τίποτα. Η γραφειοκρατία και η κυβερνητική ολιγορία συνεχίζουν, οι κατεδαφείς των ετοιμόρυπων καθυστερούν, οι εργασίες αποκατάστασης δεν ξεκινούν, μέρα με τη μέρα οι ζημιές στα κτίρια μεγαλώνουν, αρκετά πράσινα κατοικήσιμα χτίσματα είναι πλέον προβληματικά. Δεν έχουν ληφθεί μέτρα πρόληψης, γενικά δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση και καμία ουσιαστική εξέλιξη για την αποκατάσταση των συνεπειών που έχουν προκληθεί. Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί 1.200 φάκελοι για αποζημίωση από τους περίπου 8, από τα περίπου 8.000 κτίσματα, όμως έχουν εγκριθεί μόνο οι 8. Η ΤΑΕΦ, η υπηρεσία δηλαδή που εγκρίνει αυτούς τους φακέλους, παραμένει προστελεχωμένη με ελάχιστους συμβασιούχους μηχανικούς. Η πολεοδομία της περιοχής έχει μόνο έναν πολιτικό μηχανικό, ενώ η διαδικασία παραμένει περίπλοκη ακόμα και για τα κίτρινα επισκευάσιμα σπίτια. Η πλειοψηφία των κατοίκων, μετά τη μεγάλη γραφειοκρατική διαδικασία στην οποία υποβλήθηκαν για τη συγκρότηση στο φακέλο τους και τα μεγάλα έξοδα που υπομίστηκαν αυτά τα 2 χρόνια για την πληρωμή μηχανικών και παραβόλων, βρίσκονται ακόμα αντιμέτωποι με το τέρας της γραφειοκρατίας και της ατομικής ευθύνης και στην ουσία στο σημείο 0. Η επιστροφή στα σπίτια τους όλο και απομακρύνεται. Αναρωτιόμαστε πόσο πολύ μοιάζει το έγκλημα στα Τέμπη με την περιοχή μας. Μπορεί στην περιοχή μας να θρυνήσαμε κατά τύχη μόνο ένα νεκρό. Εκεί οι εργαζόμενοι στα Τέμπη, αναφέρομαι, βγαίναν και προδοκούσαν για τα ελλειπήματα προστασίας. Εμείς εδώ φωνάζουμε 1,5 χρόνο για τα προβλήματα που κάτοικοι ζουν σε ακατάλληλα σπίτια. Υπάρχουν ετοιμόρυπα χτίσματα επικίνδυνα σε δημόσιους χώρους και δεν έχει πάρθει ούτε ένα μέτρο αντισεισμικής δωράκης στην περιοχή. Παράδειγμα, ένα τελευταίο, ένας νεκρός υπήρχε πρόσφατα πριν 2 μέρες, περνούσε με το αγροτικό μηχάνημα και έπεσε ένα τείχος, του σκότωσε. Είναι πρόσφατο το γεγονός αυτό. Όπως για παράδειγμα, δεν έχει πραγματοποιηθεί ουσιαστικός έλεγχος σε κανένα από τα δημόσια κτίρια συμπεριλαμβανομένων και των σχολείων που εδράζεται κίνδυνος για τους μαθητές. Μαθητές οι οποίοι στο πρώτο δημοτικό και το γυμνάσιο Καλογοριού κάνουν ακόμα μάθημα σε κοντέινερ, αφού δεν έχουν προχωρήσει ούτε οι κατεδαφίσεις των 2 κατάλληλων σχολείων, αλλά και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα σχέδιο ανοικοδόμησης νέων. Τις πρώτες μέρες μετά το σεισμό, όταν τα φώτα της δημοσιότητας ήταν στραμμένα πάνω στην περιοχή, μας έλεγαν ότι ο σεισμός αποτελεί ευκαιρία για την περιοχή. Εδώ όμως υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Να διαλυθεί μια ολόκληρη περιοχή. Να διαλύσει μια ολόκληρη περιοχή. Δεν μας είπαν ότι αυτή η ευκαιρία δεν είναι πραγματικά για τους κατοίκους, εργαζόμενους, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους της περιοχής που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται, αλλά για όσους προσπαθούν να επωφεληθούν από τα συντρίμια και όσοι λιμένονται την περιοχή. Ευκαιρία είπαν και για τα Τέμπη να φτιαχτεί το σιδηροδρομικό δίκτυο. Καταλαβαίνουμε πως η λειτουργία της οικονομίας με γνώμονα το κέρδος και η χάραξη της κρατικής πολιτικής σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες ενίσχυσης της κερδοφορίας αφήνουν τις ζωές μας απροστάτευσης, γιατί για εκείνους η προστασία της ανθρώπινης ζωής κοστίζει. Το κυβερνητικό σχέδιο ανοικοδόμησης της συνολικής περιοχής του Αρκαλοχωρίου αποτυπώνεται στις κατευθύνσεις του Διοικητικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Μινώα Παιδιάδας, που καθορίζει τις χρήσεις γης, τις επιχειρηματικές ζώνες, τους όρους δόμησης, τα σχέδια πόλεων οικισμών, όλα υποταγμένα στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων στην περιοχή, όπως είναι η κατασκευή του νέου αεροδρόμιου Καστελίου, επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οδικοί άξονες που θα εξυπηρετούν συγκεκριμένους μεγαλοξενοδόχους. Σχέδιο που προβλέπει ακόμα και τη μετεγκατάσταση χωριών με πρόφαση της επιπτώσης του σεισμού. Στην παρούσα κατάσταση, η μόνη ελπίδα φωτός για τους κατοίκους της περιοχής είναι να οργανωθούν και να παλέψουν για τον τόπο τους, στα σπίτια τους, στα χωριά τους.
γιατί μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Δεν περιμένουμε κανένα σωτήρα για τον τόπο και να μην πιστεύουμε στα παχιά λόγια που τώρα και προεκλογικά θα ακουστούν. Δεν χωράει άλλο συμβιβασμός. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα από αυτούς που μας έφεραν σε τέτοιο αδιέξοδο. Αλλά ο μόνος δρόμος είναι αυτός να προτάξουμε τις δικές μας ανάγκες και να διεκδικήσουμε καλύτερους όρους για την περιοχή. Και δεν ζούμε σε μια σεισμόπληκτη γυάλα. Έχουμε και όλα τα υπόλοιπα που γονατίζουν όλο τον κόσμο. Ακρίβεια πληθωρισμός, κόστος ρεύματος, θέρμανσης, κατασχέσεις. Που είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι και η αποζημίωση σε πολλούς σεισμόπληκτους κατασχέθηκε από τράπεζες. Δεν μπορούμε σε όλα αυτά να μένουμε αμέτωχοι. Δεν έχει νόημα να περιμένουμε άλλο. Δεν γίνεται να μην γίνεται αντιληπτό σε όλους ότι την ευθύνη για την κατάσταση που ζούμε την έχουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις αλλά και οι τοπικές διοικήσεις, περιφέρεια Κρήτης αλλά και Δήμος. Αυτοί που μας αφήνουν απροστάτευτους, που μας αφήνουν να μένουμε σαν κατάλληλα κτίρια, να μένουμε σε κίσκους, αυτοί που δεν πήραν μέτρα ούτε πριν ούτε μετά το σεισμό. Όλοι μαζί και ο καθένας από όπου φτάνει έχουν την ευθύνη να γίνει επιτέλους και δεν χωράει αναβολή, δεν χωράει άλλο συμβιβασμός. Ως Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλατά, βάζουμε στο επίκεντρο της δράσης μας ένα πλαίσιο διεκδίκησης ουσιαστική στήριξη των κατοίκων της περιοχής. Ξεκαθαρίζουμε ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να δούμε την περιοχή μας ξανά όρθια, με πραγματική ανάπτυξη προς όφελο των κατοίκων της περιοχής, χωρίς βήμα πίσω από τις ανάγκες μας. Ευχαριστώ.